Εγώ ναι. Κάλεσα τη Μαρία Σουλομού και ήρθε η Νταϊάννα Ρος. Πήγες να το χαλάσει το μαλάκι αυτό ένα διάστημα, αλλά πάλι το βλέπω. Μία έτσι, μία γιουβέτσι, μην βαριέστε. Μην βαριέσαι. Αυτό, και εγώ και εσείς. Όλο. Ναι. Δεν έχεις τίποτα, τίποτα όχι. Από κανένα ράπι πήρες τίποτα όχι, και τα κόλλησες. Όχι, τίποτα, όλα δικά μου είναι. Μπράβο, το πρωί όταν σηκώνεσαι πώς είσαι? Χαλιά, γιατί είναι τώρα, ναι. Θα μου πεις, σε προλαβαίνω. Όχι, είναι λίγο ξέρεις αναλόγως πώς θα σηκώσω. Φαίνεσαι, μπορεί να είναι από τη μία μεριά. Μπορεί να είναι μόνο από τη μία. Αυτό είναι το φτιαγμένο για να σας λυθεί η απορία. Α, το έχεις φτιάξει αυτό. Ναι, αυτό δηλαδή, πριν μπεις μέσα είχε απάνω και κομμότρια και τέτοια. Πολύ λίγο, όχι, τίποτα έτσι. Λίγο ένα ούψ του δίνουμε. Ένα ούψ. Όλα δεν όλα σε ούψ, αυτό. Όλα θέλουν ένα ούψ. Δεν μου έρθει παιδάκι μου, πρέπει να είσαι πολύ κακιά γυναίκα. Γιατί? Στρίτσο. Είχε έρθει εδώ πέρα ο Μαζουράκης και του λέω, δεν μου λες, πες μου πέντε. Θα το άκουσες, πέντε κακά πράγματα τη Σουλομού. Τρία, τέσσερα, πέντε, δύο, ένα, μηδέν. Κάτι ρε που πες. Είπε. Τίποτα. Έμανα. Είπε στην καλή που είμαι. Αυτό είναι στην καλή που όχι, είσαι. Όχι, δεν είναι ότι φοβίζω τον κόσμο και δεν λέει καλά για φοβίζεις. Μένα. Όχι. Μόνο σου βρίσκει να γυρίσει πίσω μετά. Σου λέει θα γίνει. Απλά κλειδό, δεν υπάρχουν κακά πράγματα να πει κανείς για μένα και. Οκ. Okay. Δεν υπάρχει να πει κανείς. Πες εσύ λοιπόν, ξεκινάμε. Κακά για μένα. Ναι. Είμαι πάρα πολύ αγχωτικός άνθρωπος. Πάρα ναι. πολύ. Το φορτώνεις και στον άλλο. Άμα κάτσουμε ένα τεταρτάκι, θα πεις, άσε, έχω και τα δικά μου, σήκω φύγε, πήγαινε σπίτι σου, ας πούμε. Είμαι αγχωτική, είμαι πάρα πολύ... δημιουργώ έτσι τύψεις στον εαυτό μου, ας πούμε, για τι να σου πω, για το οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει στον κόσμο, εγώ το φέρω φορτίο για την κρίση δεν φταίει εσύ. Όχι, δεν φταίω για την κρίση. Δεν φταίω εγώ, είμαι έτσι, μαζεύω έτσι πάρα πολλές τύψεις, πάρα πολλά άγχη. Δεν είμαι όμως φορτική, δεν είμαι σπαστικιά, νομίζω. Νομίζεις. Παλιά που έβγαινες καμιά βόλτα έξω και σε θυμάμαι σε κανένα μπάρ, ήσουν στην καλή. Βγαίνεις ακόμα το ίδιο ή. Όχι. Έχω να βγω να πιω ποτό, δεν ξέρω από πότε. Ναι, γιατί σε από τους λίγους ανθρώπους έχουν παραδειχθεί ότι όλα τα πάθη της νεανικότητας τα πέρασες. Να, με μια χαρά. Έπινες, κάπνιζες, άφτονες, τέτοια αυτά. Να. Τα κάναμε κι αυτά. Ναι. Τώρα. Τώρα τίποτα. Τώρα δεν βγαίνω ούτε για ένα ποτό, ας πούμε. Σε έχει πιάσει ντιπρέσα μέσα στην κρίση. Δεν είναι ακριβώς ντιπρέσα. Έγινες μάνα πολύ, τι από όλα. Δεν έγινα πολύ μάνα, γιατί και μετά που έγινα μάνα λίγο, συνέχισα λίγο να βγαίνω από εδώ και από εκεί. Απλά δεν έχω το κουράγιο, ρε παιδί μου. Έχω μία κούραση απίστευτη, ας πούμε. Έχω να κάνω διακοπές. Έκανα φέτος το καλοκαίρι 4 μέρες. Και από τότε ήταν από το προηγούμενο καλοκαίρι διακοπές μου. Δεν φτουράνε. Λόγω δουλειάς ή δεν έχει ψυχικό. Όχι, έχω στένος. Ψυχικό στένος. Yeah. Οικονομικό στένος δεν έχω. Ψυχικό στένος έχω για διακοπές. Αλλά από τη στιγμή που πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω και λέω πια πρέπει, που αυτό το πρέπει είναι που με στοιχιώνει, γιατί δεν το είχα πολύ εγώ το πρέπει στη ζωή μου. Και που πρέπει λοιπόν να συνεχίσω να δουλεύω, δουλεύω ασταμάτητα. Γιατί όσοι σε παίρνουν σε διάφορους ρόλους συνήθως σε έχουν να είσαι ψηλό χοντρό μπιτς. Όχι, μωρέ σε όλους. Τώρα μιλάς επειδή έχει μείνει το σύγκλι στην ιστορία. Μου γιατί και τώρα με το αν πάλι τη παντρεμένη, γιατί την έχει λησάξει το κέρατο. Πηγαίνει με έναν άλλο δεξιά και αριστερά. Ναι, αυτό δεν είναι μπιτς. Και δεν έχει κάτι να το χωρίσει. Όχι, δεν θέλω. Αυτό δεν είναι μπιτς. Αυτό είναι μια γυναίκα πάρα πολύ αποφασισμένη, πολύ σύγχρονη, μπορώ να σου πω. Συμβαίνουν στι. Το σύγχρονο, το συμβαίνω στη ζωή. Ναι, το. Εννοώ ότι συμβαίνει, δεν είναι κάτι πάρα πολύ μακρινό από τη σφαίρα τη φαντασία αυτό το. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά το σύγχρονο δηλαδή. Παλιά δεν, τώρα. Όχι, ναι, λάθος διατύπωση, όχι. Ναι. Στους γονείς μας πιστεύεις δεν. Αυτό δεν μπορεί. Δεν θες να το πιστεύεις. Όχι, δεν μπορώ να το φανταστώ. Άμα σου λέω ότι η μάνα σου δηλαδή είχε γκόμενο, α πούμε. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα σου πούνε ότι η Μαρία είχε ένα γκόμενο, ο μεταμαντρεμένη. Ναι, αυτό είναι πολύ λογικό, μου φαίνεται. Το παντρεμένο είναι παράλογο, αλλά εντάξει, ξέρεις. Το πιο παράλογο είναι το παντρεμένο. Ναι, αυτό είναι το παράλογο. Σε αυτή την ταινία λοιπόν, η οποία έχει πάει και ταμεία. Πήγε πάρα πολύ καλά και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά. Το είδες. Όχι, το είδα. Γιατί? Το όρι κόρη μου. Μόνο εσύ. Αφού άρεσε την κόρη μου, θα άρεσε και σε μένα. Δεν ξέρεις, ρε παιδί μου, για άλλους λόγους αρέσει τα παιδιά. Άρεσε πάρα πολύ. Αργά ρε, γύρισε πίσω και μου είπε, είχε και μία μέσα, λέει, πολύ την ώρα.
Όχι όλη την ώρα. Όχι, σε ένα αυτοκίνητο μέσα, έχει μπαλαμουτιαστεί με τον Παπακαλιάτη. Τι να κάνω, και αυτά. Έκανε σεξ με στο αυτοκίνητο. Λέω, αυτά πήγε να δει στα νυχτιάτικα. Ο ρόλο, δεν φταίω εγώ. Και γιατί μετά είπε αισθάνθηκε σαν μήχανα, σε πήσαν τα γέλια. Καλά, γελάσαμε πάρα πολύ. Ναι, ήταν αστείο. Γιατί είναι φίλο σου τώρα. Αυτό, είναι φίλο μου. Δεν μπορεί. Είναι λίγο αμήχανο όλο αυτό το πράγμα όταν έχει να κάνει ερωτική σκηνή με φίλο. Και πιάσατε κάποιε στιγμέ που ήσαν σε σοβαρή και κάνετε ότι κάνετε και σεξ. Πιάσαμε και τι σοβαρέ στιγμέ, ναι. Αλλά στα ενδιάμεσα γελάγαμε. Δηλαδή ήταν αστείο, εντάξει. Μπορεί να μου κάνει τη Μέγκ Ράιαν, λίγο. Αυτό που συνομίζει τόσο γρήγορα είναι φοβερό. Τη Μέγκ Ράιαν. Δεν τη θυμάσαι την ταινία. Πώς δεν θυμάμαι, παραγγελία. Οργασμός, γυναίκες πολλές φορές προσποιούνται τον οργασμό. Ναι. Λέει αυτό, όχι, εμένα οι γυναίκες που πήγαν μαζί είναι έτσι. Και είναι μέσα σε ένα εστιατόριο. Ναι. Και αρχίζει ξαφνικά η Μέγκ Ράιαν. Ναι. Βλέπω το κάνει καλύτερα από θα το κάνω εγώ. Θε να σου κάνω τον οργασμό. Πω. Αλήθεια λες τώρα. Έλα μωρέ, μη γελάς. Όχι. Καπάκι. Όχι. Θα μου κάνεις και το τέλος. Τώρα αυτό ήταν στη μέση. Το τελευταίο. Πάμε στο τελευταίο. Θέλω 20 δευτερόλεπτα για να το ευχαριστηθώ. Έχω κλείνει και τα μάτια για να το ευχαριστηθώ. Θέλω 20 δευτερόλεπτα το τέλος. 5. Το yes, λέτε. Όλα αυτά είναι το τέλος. Πάμε. Έλα, μια μαλακή αλήθεια, για να περάσουμε καλά. Πάμε. Κι εγώ. Κωστόπουλε, αυτό θα το προωθήσει εσύ, όχι εγώ. Γι' αυτό μπήκα στη μέση, είπα κι εγώ. Μαζί, ναι. Έτσι. Φτάσαμε στη Λάρισα. Αυτά, καλή νύχτα. Πάμε έτσι, παρακάτω. Ναι. Για το έργο όμως μου βάλε έτσι ένα... Ποιο έργο, παιδί μου? Το αν. Α. Λέει, ας πούμε, μέσα είναι και ρομαντικός ο Παγκαλιάδης, ας πούμε, η αγάπη, η απάντηση στην κρίση, ας πούμε, χοντρικά. Ναι. Ή ότι διαλύει τη σχέση στην κρίση. Ναι. Ή συγχωρείται, δεν συγχωρείται η απιστία. Από πού να πιάσουμε, ποιο θες να πιάσουμε τα τρία. Η αγάπη στην κρίση. Μας κουβέντα, ωραία ταινία. Είναι η αγάπη στην κρίση. Όχι είναι η ταινία. Πώς το κόβεις, δηλαδή στην κρίση, διαλύεται ζευγαρία. Δεν νομίζω ότι φταίει η κρίση τώρα για τη διάλυση ζευγαριών. Όχι, αν βοηθάει λιγάκι. Βοηθάει τύπου μιζέρια, σπίτι, δεν έχω, δεν αυτό. Ένας από τους δύο θα βγάζει περισσότερα. Αν είναι η γυναίκα, την πατήσαμε. Υπό αυτή την έννοια. Ναι, μπορεί να βοηθήσει. Υπάρχει και μια ψιλοκαταθλιψούλα, μια κατάσταση λίγο έτσι. Χαίρεσαι μέσα. Ναι, δεν είναι ωραία, ρε παιδί μου. Εμένα μου δημιουργεί μια γκρίνια, για να σου πω την αλήθεια, η κρίση. Πάρα πολύ. Δηλαδή, με το που θα μπω σπίτι και θα δω τους φακέλους πάνω στο τραπέζι, τακ, τι πρέπει να πληρώσω. Δηλαδή, δεν μπορώ να είμαι χαρούμενη και να πω πάνω, να πιούμε ένα ποτό. Δεν είναι αυτός ο λόγος, βέβαια, που δεν βγαίνω, αλλά με ρίχνει. Δεν μου είπες ότι είναι ο λόγος που δεν βγαίνεις. Είπες γενικά, μιλάς. Ο λόγος που δεν βγαίνουν είναι οι δουλειές, πρόβες. Έχεις δουλέψει με τον Γεωργούλη, δεν θα μπορείς μετά να βγεις. Αυτό είναι η ιστορία. Ωρες, ατελείωτες, πρόβες. Να ξεκινήσουμε την πρεμιέρα, να πάμε στο καλό. Ο Γεωργούλης είναι δεν είναι καλά, και αυτός θα τα πούμε τώρα που είμαστε μεταξύ μας. Έτσι κατάλαβα τελευταία φορά. Το ρώτησα μια γκόμενα, είχα μια γκόμενα. Πώς τη λένε, μου λέει δεν θυμάμαι. Mm. Και για μένα δεν είναι σίγουρο ότι θυμάται πια. Ονομά μου. Εμένα με ξέρει πολλά χρόνια. Το ξέρω ότι ξέρει πολλά χρόνια. Αλλά σε θυμάται. Θέλει, δεν θέλει. Ο άνθρωπο, εσένα, όποιο σε δει, δεν σε ξεχνάει. Ξέρεις, έχεις αυτή τη μούρη. Μένω αξέχαστη, ναι. Ναι. Το καλύτερο που μου έχουν πει ποιο είναι. Αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να το πω. Πες τώρα, παιδί. Μιλάγανε ένας φίλος μου με κάποιον άλλον και λέει: με ποια δουλειά, άμα αυτή. Αχ, να δεις, αυτή που είναι όλο μαλλί πάνω και μουνάρα από κάτω. Αυτό. Άρας, πολύ καλό. Πολύ καλό. Το βρήκα πάρα πολύ, εξαιρετικό. Πολύ καλό. Η απιστία συγχωρείται, να πάμε στο δεύτερο ερώτημα της ταινίας, ή δεν συγχωρείται? Εσύ που είσαι παντρεμένη και κερατώνεις, πρέπει να συγχωρηθείς. Ναι, εγώ θεωρώ ότι συγχωρείται κάτω από συνθήκες η απιστία, αναλόγως πόσο καιρό είσαι με έναν άνθρωπο και τι σημαίνει για σένα. Όσο πιο πολύ είσαι, τόσο πιο εύκολα συγχωρείται. Ναι, νομίζω ναι. Νομίζω ότι ψιλοσυγχωρείται αυτό το πράγμα. Ειδικά αν είναι μια μεγάλη σχέση που έχει περάσει διάφορα. Εντάξει, μπορεί να περάσει και αυτό, συμβαίνει στη ζωή. Όχι πως είναι ευχάριστο. Και αν με ρωτήσει εμένα προσωπικά, δεν ξέρω και τι θα έκανα. Αλλά γενικά, σαν θεωρία, νομίζω ότι υπάρχουν πιο σοβαρά πράγματα για να χωρίσει από αυτό. Εσύ κάνεις, ας πούμε, έτσι, έχεις την εικόνα μιας Θέλμα και Λουίζα, ας πούμε. Αυτές που πήδηξαν με το αυτοκίνητο και ψάχνουν αυτό. Μια τρελή ντόμανα ροκ, ας πούμε. Αλλά τελικά, άμα κοιτάξει κανένα πίσω, όλο μόνιμη σχέση είχε. Έλαντε, είδες τι έχει γίνει. Πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω. Διαψεύδεις την εικόνα, γι' αυτό είναι απαράδεκτο.
Πρέπει να κάνω ένα τρίμηνο. Ένα τρίμηνο, ένα δίμηνο, ένα μέρα. Όχι, δεν. Είδες, τελικά δεν το ψάχνω κι εγώ. Προέκυψε, δεν ήταν στο πρόγραμμα. Για να θυμηθώ, πριν 10 χρόνια θυμάμαι τις 4 άντρες. Δηλαδή. Να μου πεις, έχεις κρύψει τώρα. Σου άλλο. Τίποτα. Αλλά είχες πάντα σχέσεις. Σχέσεις. Σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Δεν είναι ότι θα πω α, εμένα είμαι για σχέση, είμαι κοπέλα για σπίτι, οτιδήποτε. Αλλά από τη στιγμή που κολλάς με έναν άνθρωπο και κολλάς με έναν άνθρωπο, κόλλησες. Δεν έχει λογική, δεν εξηγείται αυτό το πράγμα πώς και τι και γιατί. Κολλάς όμως. Ναι. Κοίτα, το περισσότερο έχει κολλήσει με το Μουζού. Δεν είναι ότι. Πόσο καιρό είναι τώρα με το Μουζού? Και 3 χρόνια. 3 χρόνια. Καλέ, ναι. Και τον έχεις απ' έξω τον άνθρωπο. Ούτε σπίτι δεν τον βάζεις. Ναι, όχι. Καλά. Το γιατί δεν τον βάζεις σπίτι τον άνθρωπο, κατάλαβες. Θα το πούμε μετά τις διαφημίσεις.